Έχετε νιώσει ποτέ ένα πάρα πολύ έντονο συνέστημα ότι κάποιος σας ψάχνει? Είναι κάτι σαν μια έντονη ανησυχία μέσα σας, σαν μέσα σας η διαίσθησή σας να σας λέει ότι ξέρεις, κάποιο άτομο θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί με κάποια φτερουγίσματα στην καρδούλα, στο στήθος δηλαδή, στην περιοχή του στήθους, και συγκεκριμένα από την αριστερή πλευρά, δηλαδή έτσι ένα, σαν να πεταρίζει ένα σπουργητάκι μέσα σας και νιώθετε εσείς αυτό το φτερούγισμα. Λοιπόν, το άλλο σας μισό ήρθε η ώρα να σας βρει. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Γεια σας αγαπητοί μου, σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να σας δείξω την τεχνική η οποία θα προσελκύσει το άλλο σας μισό. Το άλλο σας μισό δεν είναι η δίδυμη φλόγα σας, η οποία ανήκει σε μια εντελώς άλλη κατηγορία, αλλά το κομμάτι του puzzle που πραγματικά θα σμίξει και θα κουμπώσει με ιδανικό τρόπο. Ωπα, ορίστε, συγκινήθηκε και ο αναπτήρας εδώ. Αναπτυράκο μου, να σου βρούμε και σένα το άλλο σου μισό, αγάπη μου. Μη στεναχωριέσαι, εντάξει, και για σένα θα έχει. Λοιπόν, πώς θα το πετύχετε αυτό? Έχουμε και λέμε. Λευκό χαρτάκι, κόκκινο ή τζέλ ή στυλό ή μαρκαδόρο ή ξυλομπογιά, κόκκινο χρώμα, και ένα ρεσοδάκι ή ό,τι έχετε εσείς, μπορεί να έχετε κεράκια, έτσι. Λοιπόν, τι θα γράψετε πάνω? 7 7 7 Σε περιμένω. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Σε περιμένω. Τόσο απλά, παιδιά. Δεν είναι τίποτα περίτεχνο, δεν υπάρχει κάτι περίτεχνο. Είναι οι δονήσεις που εκπέμπουμε. Σε περιμένω. Και θαυμαστικό. Έτσι, αγαπητοί μου. Λοιπόν, 7-7-7. Το άλλο σας μισό, δηλαδή, αυτό συμβολίζουν τα τρία εφτάρια. Έτσι, το άλλο σας μισό. Και πάλι να πω, δεν μιλάω για δίδυμη φλόγα, έτσι, αλλά μιλάω για το άτομο που πραγματικά θα συμπληρώσει το puzzle. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, το άλλο κομμάτι είναι αυτό, θα έρθει και θα κουμπώσει. Γιατί η δίδυμη φλόγα είναι μια εντελώς διαφορετική κατηγορία. Είναι σχέση η οποία μπορεί πραγματικά να καταλήξει και τοξική. Σύμφωνοι, εδώ μιλάμε για το κομμάτι του puzzle που θα έρθει να συμπληρώσει ακριβώς το δικό σας. Έχουμε λοιπόν εδώ 7-7-7, άλλο μου μισό, δηλαδή σε περιμένω. Όμως εσείς δεν θα το λέτε άλλο μου μισό, θα το λέτε 7-7-7, σε περιμένω. Ανάβουμε λοιπόν τώρα το κεράκι. Με τον αναπτήρα μας εδώ που συγκινήθηκε εδώ μεταξύ. Συγκινήθηκε και αυτός, είπαμε, γιατί ψάχνει να βρει. Θέλει και αυτός παρέα, εντάξει, να του τη δώσουμε την παρέα λοιπόν. Εδώ είμαστε. Το ανάψαμε λοιπόν το κεράκι μας. Το βάζουμε έτσι εδώ. Ωραία. Σύμφωνοι, είναι αναμένο. Δεν ξέρω κατά πόσο η φλογίτσα φαίνεται, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, απομακρύνουμε και αυτό, δεν το θέλουμε. Βάζουμε τα χεράκια μας έτσι. Και ξεκινάμε λοιπόν και λέμε 7, 7, 7, σε περιμένω. 7, 7, 7, σε περιμένω. 7, 7, 7, σε περιμένω. Αυτό μπορείτε να το λέτε συνέχεια, μπορείτε 5 λεπτά, μπορείτε 10 λεπτά. Δεν χρειάζεται παραπάνω όμως, σκοπός δεν είναι να κουραστείτε, σύμφωνοι. Σκοπός είναι
να έχετε εσείς ένα χρονικό διάστημα να το λέτε χωρίς να νιώθετε κούραση και θα το λέτε με ενθουσιασμό και μέσα από την καρδιά σας, αγαπητοί μου και αγαπητές μου. Όχι μια απλή αφήγηση. 7-7-7 σε περιμένω. 7-7-7 σε περιμένω. 7-7-7 σε περιμένω. Γιατί όταν νιώθουμε ότι αλληλοσυμπληρωνόμαστε, παιδιά, από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής, γιατί στο κάτω-κάτω ο σκοπός του είδους μας δεν είναι να είμαστε μόνοι μας, σαν τον κούκο. Έχουμε δημιουργηθεί για να ζούμε με τέρι, έτσι. Λοιπόν, αλλιώς θα ήμασταν ο καθένας στη μια κορφή του βουνού, άλλος στην άλλη κορφή του βουνού και δεν θα ξέραμε ποιος είναι πού. Σύμφωνοι, λοιπόν, το σημαντικό όμως πάντα είναι να είμαστε με το κατάλληλο άτομο. Άτομο το οποίο δεν θα μας προκαλεί τοξικότητα, δεν θα μας εκβιάζει, δεν θα προσπαθεί να μας πιέζει, δεν θα προσπαθεί να μας αλλάξει, ούτε και εμείς φυσικά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο απέναντι σε αυτό το άτομο. Θα μας αγαπήσει για αυτό που είμαστε, όπως και εμείς θα αγαπήσουμε αυτό το άτομο για αυτό που είναι. Άρα λοιπόν, 7-7-7 σε περιμένω. 7-7-7 σε περιμένω. 7-7-7 σε περιμένω. Σύμφωνοι αγαπητοί μου, μπορείτε αυτό το χαρτάκι να το έχετε στη τσάντα σας, στο πορτοφόλι σας, σε ένα σιρτάρι. Όμως καθημερινά, αν θέλετε, μπορείτε να το βγάζετε από εκεί που το έχετε φυλαγμένο και να κάνετε το πολύ μέχρι 10 λεπτά αυτή τη δήλωση ανάβοντας το κεράκι σας. 7-7-7 σε περιμένω. Και θα δείτε πώς θα αρχίσουν να έρχονται από το πουθενά πράγματα έτσι που θα σας κάνουν να αναρωτιέστε, μα τι γίνεται τώρα εδώ ρε παιδιά, τι γίνεται, κάτι θέλει να μου πει ο ποιητής. Μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι να έχετε όλες τις ευλογίες του κόσμου και ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σας και να είστε πάντα καλά.